Το βασικό είναι να περάσει το μήνυμα ότι όποιος είναι σε αναστολή, είναι σε αναστολή. Τώρα, από εκεί και πέρα θα κάνει τη στάθμιση ο ίδιος, εξειδικεύσεις θα υπάρξουν. Από αύριο θα αλλά υπάρχουν το βασικό τώρα, ναι. Κοιτάξτε, ό,τι και να πούμε για τα ασφάλιστρα, ναι, είναι δευτερεύον. Οι ασφαλιστικές φορές καταβάλλονται. Το βασικό είναι όταν χάνεις το μισθό σου, δεν νομίζω ότι είναι παρηγοριά αν τα ασφάλιστρα καταβάλλονται έτσι ή καταβάλλονται. Από την άλλη, άκουσα σήμερα στα δελτία ειδήσεων, κύριε Υπουργέ, ένα-δύο εργαζόμενους που προφανώς δεν θέλουν να εμβολιαστούν, ως τώρα δεν θέλουν, δεν ξέρω να το κάνουν τελικά, να λένε ήδη οι δομές του δημοσίου, οι δομές πρόνοιας του δημοσίου, έχετε και εσείς είπατε στο Υπουργείο σε τέτοιες δομές, λειτουργούν οριακά με προσωπικό. Αν υποθέσουμε ότι μπει σε αναστολή το προσωπικό, αυτό το προσωπικό το οποίο εξυπηρετεί ανθρώπους που έχουν ανάγκες, πώς θα αντικατασταθεί αυτό? Θα επεξεργαστούμε λύσεις στο μεσοδιάστημα, κάλυψης. Είπε ο κύριος Κουτίλιας για προσλήψεις. Προσλήψεις, ναι. Ναι, ναι, προσλήψεις, με επιτροπές, συμβάσεις, με διαδικασίες εξπρές. Τώρα, μία ακόμα ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ για το θέμα αυτό. Ήδη βλέπουμε κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο. Εσείς μπαίνετε στο διαδίκτυο, θα τα έχετε δει. Αλλά το ακούσαμε κιόλας. Επιχειρήσεις που ζητούν από τους εργαζόμενους να εμβολιαστούν. Άλλες με πιο καλό τρόπο, άλλες λίγο πιο κάθετα. Και κυρίως οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ζητούν από το προσωπικό τους να τους δηλώσει αν εμβολιάστηκε ή όχι. Αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο του νόμου που υπάρχει σήμερα. Κοιτάξτε, θα έρθει ένα πλαίσιο νομοθετικό και θα δίνει και κάποιες εξοδοτήσεις για κάποιες κοινές υπουργικές αποφάσεις. Υπάρχουν αυτή την ώρα σκέψεις, προτάσεις από πολλές και διαφορετικές πλευρές από όλους τους ενδιαφερόμενους. Από όσο αντιλαμβάνομαι, η νομοθετική ρύθμιση θα δίνει μια κάποια ευελιξία, αλλά δεν θέλω να πω για περαιτέρω ρυθμίσεις εννοώ, ανάλογα και με το πώς εξελίσσεται το πράγμα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, είναι πολύ νωρίς να μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Σας είπα, υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις και θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασία. Το μισθό τον κατώτατο, κύριε Υπουργέ, θα τον ανεβάσετε έστω 1 ευρώ? Υπάρχουν προσδοκίες, ακούμε εδώ Ταμείο Ανάκαμψης, εγκρίθηκε το σχέδιο. Κοιτάξτε, θα το μάθετε στις 27 Ιουλίου. Να πάρουν μια ανάσα. Να τον πάτε στα 801 ευρώ εσείς. Ας τα πάτε, 651 στον πάτε. Το μάθετε στις 27 Ιουλίου. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο. Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους η κοινωνική εταίροι και τα αντίστοιχα Ινστιτούτα τους. Έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΚΕΠΕ μαζί με μια αρμόδια, μια επιτροπή που λειτουργεί παράπλευρα από το ΚΕΠΕ εμπειρογνωμόνων. Να σας πω σε γενικές γραμμές. Οι εργοδότες όλοι, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, δηλαδή ΓΕΣΕΒΕ και ΓΕΣΕΕ, λένε ουσιαστικά πάγωμα του κατώτατου μισθού. Γιατί το λένε? Λόγω της ύφεσης 8% που είχαμε πέρσι και των συνεπειών του κορονοϊού στην οικονομία και στις επιχειρήσεις. Η ΓΕΣΕΕ λέει να πάει ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ που είναι τώρα στα 751. Έχει αναλυθεί η πρότασή της. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία λέει πάγωμα και έχουμε και το ΚΕΠΕ που λέει πάγωμα. Υπάρχει μια επιτροπή που λειτουργεί δίπλα στο ΚΕΠΕ εμπειρογνωμόνων, η οποία ήταν διχασμένη. Κάποια μέλη της είπαν πάγωμα και κάποιοι άλλοι είπαν αυξήσεις μέχρι και 4%. Αυτό είναι το σκηνικό. Ναι. Εμείς λοιπόν θα λάβουμε όλα αυτά υπόψη και θα πάω εγώ στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 27 Ιουλίου θα υποβάλω μια πρόταση, μια εισήγηση. Ναι, δεν το Υπουργικό Συμβούλιο θα ακούσει, θα αποφασίσει. Και θα ανακοινωθεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Δεν θα είναι δική μου. Γιατί και σήμερα είδα σε κάποιες εφημερίδες ότι είναι δική μου απόφαση, δεν είναι δική μου. Όταν θα πάτε, το έχετε κουβεντιάσει και πιο πριν με τον Πρωθυπουργό, φαντάζομαι, πριν πάτε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, τώρα. Σε πρώτη φάση το κουβεντιάζω με εσάς, όπως βλέπετε. Τι πράγμα, συγγνώμη, τι είπατε? Λέω σε πρώτη φάση το κουβεντιάζω με εσάς, όπως βλέπετε.